σου πω κάτι, περικαλώ. Αυτές τις μέρες κάνουμε μια περιοδία ανά την Ελλάδα σε διάφορα τουριστικά μέρη. Αλλά είναι μερικά μέρη που έχουν μια ιδιαιτερότητα. Όπως ας πούμε η Κοζάνη. Μάλιστα. Έχεις ακούσει για το έθιμο τον Μωμόγερο? Το θυμάμαι, το έχω δει στην τηλεόραση. Δεν έχω τύχει όμως. Ούτε εγώ έχω πάει, αλλά το έχω δει στη TV και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και είπαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη. Τον κύριο Ιωαννίδη. Ναι, ναι, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε και τα σχετικά. Χρονιά. Να αρχίσετε, που... έχετε κόσμο εκεί. Άντρα, να ξεκινήσουμε από εδώ. Εντάξει, Κοζάνη αυτή την εποχή έχει αρκετό κόσμο. Σαν και ήταν λίγο κρύος, λίγο παγωμένος. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κόσμο, άνθρωποι που γυρίσαν πίσω. Εορταστικό κλίμα, καλή ατμόσφαιρα. Αλλά νομίζω ήταν καλά. Και οι εκδηλώσεις του Δήμου στην πόλη και στην χωριά, αλλά κυρίως το έθιμο των Μωμόνων, όπως το αναφέρετε, το οποίο φέτος προκάλεσε πολύ τεράστιο ενδιαφέρον. Για πείτε, λίγο που εμείς δεν ξέρουμε εδώ. Αυτό είναι ένα παλιό έθιμο το οποίο έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Γιατί αυτό είναι το Χριστούγεννο, τώρα τα Χριστούγεννα. Αυτό γίνεται σε 5 χωριά του Δήμου Κοζάνης και σε 3 χωριά του Δήμου Πελεμαίδα στην περιοχή. Το κάνουν μέσα στην περίοδο του 10ημέρου. Κάποια χωριά το κάνουν, το βιώνουν την περίοδο του Χριστουγέννου, κάποια χωριά την περίοδο τη πρωτοχρονιά. Α, μπορεί να το δουν και άλλοι δηλαδή, να έρθουν τώρα. Στην Κοζάνη την πρωτοχρονιά θα γίνουν σε 3 χωριά. Το χώρι, στα Λουνάκια και στη Σκήτο, οπότε μια πρώτη στάξη ευκαιρία να το δει κανείς από κοντά, γιατί δεν είναι να κανείς το βιώνει. Τα Σέρβια είναι κοντά εκεί? Τα Σέρβια είναι περίπου μισή ώρα. Α, είναι κοντά. Είναι ένα έθιμο το οποίο έρχεται από τα βάση των αιώνων και το έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τον Πόντο. Και επί χρόνια το ξέρετε, το κάθε χρόνο οι άνθρωποι, επειδή το θεωρούσαν ισχυρό στοιχείο της ταυτότητάς τους και ένα στοιχείο που τους συνέδεε και με το παρελθόν, αλλά και κάτι που τους διαφοροποιούσε, το βιώνανε. Εγώ λέω το βιώνανε, δεν το αναβιώνανε, το βιώνανε αυτό το έθιμο. Με ένα μοναδικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, λόγω του γεγονότος ότι το έθιμο αυτό μπήκε στην λίστα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO, αρχίζει και αποκτά μια πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Και χρόνο με το χρόνο, αρκετός κόσμος έρχεται να το παρακολουθήσει. Φέτος είχαμε τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε στο αεροδρόμιο των Αθηνών τις ημέρες του Χριστουγέννου. Α, ναι. Ναι, και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον. Και εκτιμούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερο κόσμο και περισσότερους ανθρώπους που έχουν να το παρατηρήσουν. Έχει ιδιαίτερα λαογραφικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο. Και μελετές έχουν να το παρακολουθήσουν, γιατί μιλάμε ένα έθιμο το οποίο χάνεται στα βάση των αιώνων. Αυτό τι κρατάει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το μεσημέρι μέχρι το βράδυ? Κρατάει σε κάθε χωριό 2 μέρες. Οι άνθρωποι ντύνονται με έναν ειδικό δρόμο, είναι ένα βρώμενο το οποίο γίνεται στους δρόμους ενός χωριού και όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, είναι όλα τα σπίτια του χωριού. Τους φιλοξενεί κάθε σπίτι με ένα τραπέζι όπου έχει συνήθως τσίπουρο. Σχεδόν πάντα τσίπουρο. Κουρούμπελο γίνονται στο τέλος. Και δέσματα. Γίνονται και περισσότερες φορές παραδοσιακά δέσματα. Το τσίπουρο σε βοηθά να παίξει και στο κρύο. Μην το συζητάς τώρα. Μα γι' αυτό το κάνουν. Δημαρχέ μου, γι' αυτό το κάνουν. Ναι, έπαιρνε λίγο μέτρο καμιά φορά. Γιατί για το τελευταίο σπίτι δεν βρίσκουν την πόρτα. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Είναι εξαιρετικό έθιμο. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Είναι αυτό, είναι όλο το χωριό, κατάλαβες. Συμμετέχει όλο το χωριό. Είναι ένα έθιμο το οποίο λίγοι άνθρωποι στα παλιότερα χρόνια το κάνανε οι άνθρωποι για τον εαυτό τους και συνεχίζουν να το κάνουν για τον εαυτό τους. Λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν. Εγώ που προέρχομαι από προσφυγικό χωριό είχα μια αίσθηση του πράγματος. Τώρα αρχίζει και αποκτά μια μεγαλύτερη διάσταση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να σας πω ότι στην Κοζάνη ξέρω ότι όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε τέτοια έθιμα. Τελειώνουν οι γιορτές και ξεκινάνε τις απόκριες εδώ. Ναι, έλατε. Μια ωραία, μπράβο. Και λαογραφικά όλα αυτά ξέρεις μετράνε, ας πούμε, και στον κόσμο που έρχεται. Και στον κόσμο βλέπει και το παιδί πρέπει να το δει. Βεβαίως. Και το παιδί να μάθει. Να το δει. Και κυρίως είναι, ξέρετε, ένα έθιμο το οποίο φιώνεται από τους ανθρώπους με ένα μοναδικό τρόπο. Γιατί οι άνθρωποι που τους ζουν κάθονται, ξέρετε, 2 μέρες τώρα. Έχω πιάσει και το τσιγούρο και να γυρνάει σε ένα χωριό με -5. Το έχω δει και αυτό. Δεν είναι αντίστοιχο, αλλά πρέπει να οι άνθρωποι το κάνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλο μεράκι. Ωραία, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, ευχόμαστε. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Κάθε χρόνο και καλύτερα.